Χριστόπουλος! Καλώς όρισες και πάντα καλοντυμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα να βάλω μια γραβάτα, ξέρεις γιατί. Γιατί? Διότι δεν μπορώ να βάλω πουθενά, έτσι πως έχουμε καταντήσει, δεν μπορώ να βάλεις πουθενά ωραία ρούχα. Να ντυθείς. Οπότε καλά που με καλέσατε εσείς εδώ να βάλω και μια... Εσύ κανονικά τώρα στο μαγαζί που έχεις το Κολωνάκι και έχω μάθει ότι έχεις τα ωραιότερα μπέργκερ εκεί, τα επιμελείς σε όλα, θα έπρεπε να πηγαίνεις ντυμένος έτσι. Και μετά μέσα με βάλουν στην κουζίνα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να βγάλω τίποτα σάντουιτς και να βρωμοκοπάω ολόκληρο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να πηγαίνω. Λοιπόν, να δείξουμε και κάποια πλάνα που έχουμε από το μαγαζί για να καταλάβετε και εσείς για ποιο πράγμα μιλάμε. Κάτι που αγαπάς πάρα πολύ και είναι η μαγειρική. Ναι, την έκανα... Το έχεις ανοίξει. Ναι, η μαγειρική την ξεκίνησα από ανάγκη, έτσι. Φοιτητές δεν είχαμε να φάμε. Τρώγαμε σε ένα φοιτητικό εστιατόριο κάτι πράγματα στο Παρίσι, θυμάμαι τότε, το οποίο δεν ξέρω. Μετά κατάλαβα ότι είναι από κόκαλα, από κάτι, οπότε περίσσευε από γαλοπούλα. Ήταν πάρα πολύ φτηνά. Οπότε ο μόνος τρόπος για να φάμε λίγο ανθρώπινα ήταν. Να μάθεις να μαγειρέψεις. Να μάθεις να μαγειρέψεις. Το πρώτο που μαγείρεψε μου στην μάνα μου λουκάνικα από το Βόλο στο Παρίσι. Σκέψου τώρα αυτό έτσι. Ναι. Μέσα σε σάκο. Τα κόβαμε, βάζαμε ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και τα τρώγαμε όπως ήταν. Σιγά σιγά έμαθα. Εδώ το μαγαζί το έχεις ανοίξει μόνος σου. Όχι, το μαγαζί είναι άλλων ανθρώπων. Εγώ φτιάχνω την περιμονή, την κουζίνα, φτιάχνω να. Φτιάχνω τις συνταγές, φτιάχνω τη διαφήμιση του, φτιάχνω αυτά τα οποία τρώγονται και κάθε μέρα να κοιτάς τι γίνεται, διότι μία μέρα να το ξεχάσεις, αλλάζουν οι συνταγές. Και πας κάθε μέρα, Πέτρο, ε. Και πάω κάθε μέρα. Τι να κάνω. Εγώ έχω στο ζωή... σπίτι κάτι βιβλιαράκια, παιδιά, δεν θυμάμαι με ποιο περιοδικό τότε τα έβγαζες, που είχε συνταγές με μακαρόνια, εκπληκτικό, με έχει βοηθήσει πραγματικά πολλές φορές. Είχα βγάλει 4 μεγάλα βιβλία. Και μετά από αυτά τα άσπαγα και τα έβαλα και μέσα στα περιοδικά. Και τα έβαλες μέσα στα περιοδικά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα δούμε μετά και τον Πέτρο σε διαφορετικό ρόλο. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη συνταγή. Αποφάσισες να μας κάνεις μια ωραία σαλάτα με πάστα, με μακαρόνια. Πούμε, γιατί βλέπω. Για να δω. Τι. Ναι, βλέπω ότι κάνεις δίαιτα. Δεν κάνω. Βλέπω ότι είσαι fit. Ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πλακώνεις κεφτέδες κάθε μέρα. Πλακώνω. Απλακώνεις κεφτέδες. Και είσαι και έτσι. Πρέπει να πεις μεγάλο ευχαριστώ, να πεις μαμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες έτσι με αυτό το DNA. Λοιπόν, εδώ θα γίνουν κάποιες πένες, οι οποίες εκεί πέρα μόλις βράσανε. Ωραία. Είναι να πένες. Δούμε λίγο την καρτούλα, φέρνεις Πέτρο, γνώσω. Να μας πεις τι θα χρειαστούμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η κάρτα που είναι για να την διαβάσω είναι με ψητά λαχανικά. Είναι ένα πακέτο πένες. Ωραία. Δύο μικρές μελιτζάνες. Καμιά κοσαριά ντοματίνια, εξαρτάται να φάνε παραπάνω άτομα, να φάνε 4 άτομα. Εμείς θα φάμε λιγότεροι τώρα. 3 κολοκυθάκια, όσο πιο μικρά τόσο πιο καλά. 2 πιπεριές κόκκινες, 2 πιπεριές κίτρινες. Επίσης πρέπει να έχει ρίγανη, να έχει λίγο βασιλικό για να γίνει όμορφο, να έχει μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο θα βάλεις στη μακαρονάδα. Ναι, βάζεις μπαλσάμικο σε αυτή, πριν σαλάτα. Και μπρόκολο βάζεις, ε. Μπρόκολο, ναι, αλλά σήμερα λέω να μην βάλω μπρόκολο, να το κάνω χωρίς μπρόκολο. Ωραία. Παλιά το έκανα χωρίς μπρόκολο, τώρα το κάναμε μπρόκολο. Μπορεί να βάζεις και μπρόκολο. Αν θέλετε, βάζετε. Και όλο αυτό το πράγμα κάνει πόση ώρα κάνουν τα μακαρόνια, 10 λεπτά. Είναι εύκολο. Ναι, και έτσι πως θα τα κόψουμε αυτά. Σουρώνεις τα μακαρόνια. Σουρώνεις τα μακαρόνια. Και έτσι... Θα χρειαστείς τηγάνι, φαντάζομαι. Δεν θα χρειαστώ κανένα τηγάνι, θα χρειαστώ το φούρνο για 6 λεπτά. Μόνο. Γιατί θα τα κόψω πάρα πολύ ψηλά. Και όταν τα κόψω ψηλά, ψήνονται και πρέπει να είναι και al dente. Ας πούμε όμως τη μελιτζάνα και το κολοκύθι, δεν βάζεις το σπόρο. Για να δούμε λίγο πώς είναι πιο νόσιμο. Το κόβεις δηλαδή έτσι και τα κάνεις λέει ζουλιένα, ας πούμε, όπως τα λένε οι μάγειροι. Τα κόβεις ψηλά. Για να είναι και όμορφα μέσα στο πιάτο. Παρότι εγώ την ομορφιά του πιάτου δεν την έχω και τόσο. Το θέμα είναι να είναι νόστιμο. Και από ό,τι βλέπουμε τελικά πρέπει να βγάζουν μια γλύκα αυτά τα λαχανικά. Τα λαχανικά είναι υπέροχα και με τη ρίγανη απάνω. Και μετά με το μπαλσάμικο και με το λάδι το ελληνικό μέσα βγαίνει υπέροχο, όχι καλό. Και αυτό πιάνει πλάκα, ότι δεν παχαίνει. Υπάρχει μια νοοτροπία ανθρώπων, μια ιδέα ότι παχαίνουν τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια δεν παχαίνουν. Αν φας μακαρόνια, τώρα φας μακαρόνια και φας και τηγανιτές πατάτες. Και πλακώσεις και τώρα και φταίδες, παχαίνουν. Μικρή αλλά... ποσότητα από τα μακαρόνια δεν παχαίνει, όντως. Γιατί οι Ιταλοί που το τρώνε, αν δεν κάνω λάθος, έχουν στείλει. Οι Αμερικάνοι που τρώνε κρέατα είναι σαν γουρούνια. Σαν γουρούνια, δηλαδή τρώνε τα χάμπουργκ και το χάμπουργκ και το χάμπουργκ και το τρώνε αυτά τα έτοιμα τα αυτά και γίνονται τόσοι. Δηλαδή η μισή Αμερική, μην τη βλέπεις Νέα Υόρκη ή κάπου αλλού, η μισή Αμερική είναι χοντρή. Ενώ τα 2/3 της Ιταλίας. Νομίζω επειδή αγαπούν πολύ το fast food, γι' αυτό. Αγαπούν το fast food. Η μεσογειακή διατροφή είναι καλύτερη. Επειδή είναι πιο μεσογειακό από αυτό πεθαίνεις. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μόνο λαχανικά ελληνικά. Είναι βασιλικός, είναι ρίγανη. Εντάξει, οκ, okay, βάλαμε και λίγο παρμεζάν εξ Ιταλίας. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, μπορείτε κόβεις... να βάλετε και ένα άλλο τυράκι. Τα κόβεις έτσι. Δεν είναι πάρα πολλά. Θα χρησιμοποιήσεις τα ψή. Ναι. Ή κατσαρόλα. Τα ψή. Τα ψή. Ναι, άλλωστε είναι τόσο γρήγορο. Έχει το φούρνο σε 180. Το βάζει στο φούρνο κάνα δεκάλεπτο, το βάζει σε 180 βαθμούς. Να το βγάλω από το φούρνο να δούμε πώς ουσιαστικά θέλεις να γίνει. Όχι, μην το βγάλω, να το βγάλω μία εκεί έξω.
Μάλιστα. Αυτά τα κόβεις έτσι, έτσι. Τα πάμε. Πες μου πόση ώρα θέλει. Θα τα ξεχάσω αυτά που σκεφτόμουν, Πέτρο, ε! Μην ξεχάσεις τίποτα, γιατί μήνες και ζαλίστηκες. Όχι, γιατί ήθελα να δω πώς το κάνεις. Μου κάνει εντύπωση. Πρόσια, αυτά... Εγώ δηλαδή, που τα υλικά σου είναι πάρα πολύ ωραία, θα σκεφτόμουν ότι τα βάζεις λίγο, τα σουτάρεις μέσα στην κατσαρόλα και μετά βάζεις μέσα τα μακαρόνια. Τα ψήνω κατευθείαν στο φούρνο σε 180. Και είναι ακόμα πιο υγιεινό έτσι. Είναι πιο υγιεινό, γιατί το τηγανιτό γενικά εγώ το αποφεύγω. Έχω και ένα πρόβλημα στο στομάχι. Άμα φάω τηγανιτό πέρα από τηγανιτές πατάτες. Σε ενοχλεί. Κάτι με ενοχλεί. Αλλά γενικά είναι πολύ πιο υγιεινό. Λοιπόν, είναι να τα παίξω, το βλέπουμε έτσι. Πολύ λεπτά κομμένα. Ναι, γιατί έτσι θα ψηθούν και γρήγορα και είναι και πιο όμορφα μέσα σε ένα. Και πιο όμορφα μέσα σε ένα. Πιάτο. Σε ένα πιάτο. Πιπεριά. Το ίδιο πάλι κάνεις. Μία κόκκινη, μία κίτρινη. Η ρίγανη λίγο. Να βγάλω από το φούρνο. Μου λένε ότι αν δεν το βγάλω θα καεί. Βγάλω το. Ωραία. Το έχουμε φτιάξει ήδη, δηλαδή για όποιον έχει καταλάβει. Το έχουμε φτιάξει ήδη, έτσι. Απλά εδώ δείχνουμε πώς το γίνει. Πώς γίνεται και πιο εύκολο νομίζω ότι θα. Α, μυρίζει πάρα πιο πολύ. Εύκολο πώς να γίνει. Α, δεν βάζεις τα μακαρόνια μέσα. Όχι. Α, παιδιά, δείτε ποτέ εδώ τι έχει κάνει. Μυρίζει γλύκα, μυρίζει λουκουμάκι. Δες το λίγο. Είναι. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραίο. Θα τα κάνουμε έτσι. Τα έχουμε φτιάξει ήδη. Έτσι κόβουμε τα μακαρόνια. Να συνεχίσουν να κόβω. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να κόβω. Όχι, να μας το εξηγείς να το καταλάβουμε. Να περάσουμε στην τελική φάση. Είναι πάρα πολύ απλό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Βάζεις λαδάκι κάτω, σωστά. Μέσα και έχει λάδι. Έχει λάδι και ρίγανη. Και ρίγανη. Και ρίγανη μπορεί να βάλεις ξερή, μπορεί να βάλεις και τη μαλακή. Η μαλακή μου αρέσει πιο πολύ, η φρέσκια δηλαδή. Αλλά αυτά. Αυτό και πόση ώρα ψήνεται. Πόση ώρα ψήνεται αυτό, αν είναι 180 βαθμούς, 7 λεπτά είναι μια χαρά. Για μια χαρά. Για να είναι και τα. Γι' αυτό σου λένε πάρα πολύ γρήγορα. Στον αέρα το βάζεις. Όχι. Στον αέρα, ναι. Στον αέρα φτάνει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Δες εδώ πόσο περιποιημένα τα έχει. Είσαι πολύ τακτικός στο σπίτι σου, Πέτρο. Ναι. Τα έχεις όλα. Ναι, είμαι άρρωστος. Ναι, έχεις θέμα με αυτά. Είμαι άρρωστος. Ναι, δηλαδή, άμα βλέπω άπλυτα πιάτα και διάφορα άλλα πράγματα, παθαίνω εγκεφαλικό. Τα θέλεις όλα στην τάξη τους. Ναι, δεν είμαι ιστερικός, αλλά τα θέλω. Δηλαδή, το πρωί, άμα σηκωθώ, θα κοίμαι εκεί πέρα σπίτι, θα φτιάξω το κρεβάτι. Άμα φάω με κανένα φίλο, καμιά φίλη σπίτι, μετά θέλω να τα πλύνω τα πιάτα. Αν όχι την ίδια μέρα. Νοικοκύρης λέγεται αυτό. Νοικοκύρης, ναι. Όποιος έχει μείνει πολλά χρόνια μόνος του, και εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια μόνος μου, γιατί παντρεύτηκα μεγάλος. Πόσο χρονών? 40 και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι έζησα πάρα πολλά χρόνια. Καλά, θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει και αντίθετα, ξέρεις, μην νομίζεις. Ναι, ξέρεις. Είναι αντίθετα. Τι κάνεις δηλαδή, θα μας έτρωγε βρώμα, θα βγαίνανε τα ποντίκια στο Παρίσι και τα σπίτια είναι παλιά. Πόσα χρόνια έμεινε στο Παρίσι? Στο Παρίσι έμεινα 5 χρόνια και έμεινα και άλλα μερικά. Δείξε λίγο. Βαζό. Ναι, ναι. Στοπ. Παιδιά, είναι γενικά, πολύ ωραίο. Εγώ γενικά το τυρί δεν θέλω να είναι και πάρα πολύ, σε έσαι να δίνει. Και υπάρχουν και μια συμβουλή. Όταν φτιάχνετε κάτι με. Το βλέπω πολύ να το κάνουν το λάθος. Φτιάχνουν κάτι με. Ναι. Σταματάω, συγγνώμη. Από ό,τι βλέπω, σε αρέσει, έτσι. Μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, όχι, σε αρέσει και το. Λοιπόν, και σε αυτό τώρα όπως είμαστε, το οποίο είναι όμορφο, αν δεν κάνω λάθος, και να το βλέπεις δηλαδή, το χαίρεσαι. Αυτό τρώγεται και κρύο. Τρώγεται σε σαλάτα. Τρώγεται σε ζεστό, τρώγεται και σε σαλάτα. Το βάζεις στο ψυγείο, τρως και το βράδυ. Και όπως βλέπεις, δεν διαλύονται αυτά μέσα. Το βράδυ, ό,τι ώρα θες, την άλλη μέρα το τρως. Και θα βάλεις και λίγο μπαλσάμικο. Στην ανακατοσούρα αυτή. Ανακατοσούρα, όπως την είπα. Ωραίο. Λάδι δεν ξαναβάζεις. Όχι, δεν βάζω. Άμα θες βάλε, είχε μέσα λάδι αυτό. Εγώ θα βάλω όμως, γιατί το είπες. Να μην σου κολλήσει τίποτα, αλλά και πάλι δεν θα το πνίξουμε στο λάδι. Εξαιρετική, πιο εύκολο, παιδιά. Πιο εύκολο γίνεται. Θα τη βγάλουμε η μακαρονάδα του Πέτρου. Μακαρονάδα του Πέτρου, ναι. Την έμαθα. Για δοκίμασε. Νομίζω μια χαρά είναι. Ωραία. Έλα, θα σερβίρεις και εμένα, να δοκιμάσω στο διάλειμμα. Θα ετοιμάσουμε επίσης και το σκηνικό για να καθίσει απέναντί μου ο κύριος Κωστόπουλος και να ξεκινήσουμε μια ωραία. Πειράζει που έκανα τόσο πάρα πολύ εύκολο, γιατί ήταν τον Καλίδη. Ο Καλίδης κάνει, είναι υπέροχος. Εμένα ο Καλίδης μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι street κι αυτός.